ζήσουν, αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού. Σε κλίμα κατάνοιξης, πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού παρακολούθησαν τη νυχτερινή χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στη Μαραθοκεφάλα. Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν, μνηστευτήσεις χάρτης μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Η αναπαράσταση της Φάτνης με ζώα, φωτιές και σήμαντρα και το αστέρι να λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας προσέλκυσε όπως κάθε χρόνο πλήθος κόσμου που θέλησε να βιώσει με ξεχωριστό τρόπο την Άγια αυτή νύχτα. Ερχόμαστε για 18η χρονιά. Είμαστε περήφανοι για το παράδειγμα το δικό μας, το ακολούθησαν κι άλλοι. Και έτσι λοιπόν σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει καθιερωθεί σαν ένας χώρος όπου μπορεί να έρθει ο πιστός και να πραγματικά να βιώσει το μήνυμα των Χριστουγέννων. Κάθε παραμονή του Χριστουγέννου ερχόμαστε. Έτσι για τη χάρη του, για τις Άγιες αυτές μέρες. Ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά και σε όλο τον κόσμο χαρά και ευτυχία. Οδηγείται η αναπαράσταση της γέννησης και είναι μια ωραία θρησκευτική τελετή. Εμείς δεν είμαστε από εδώ και ακούσαμε και ήρθαμε να δούμε. Από πού έχετε έρθει? Από Λάρισα. Υπό το φως των κεριών, σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής ευλάβειας, στάλθηκε το μήνυμα της γέννησης του Κυρίου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Λένε ότι πέρασε και από εδώ ο Γιάννης και έφυγε από εδώ και πήγε μετά στον Γιώνα και από τον Γιώνα έφυγε και πήγε στα Ακροτήρη. Έτσι βλέπετε την όλη ατμόσφαιρα, βλέπετε την Φάτνη, τα ζώα, την ατμόσφαιρα αυτή που υπάρχει. Καθένας μπορεί να μεταφερθεί νοητά στη Βηθλέμ. Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Φέρατε τσεγκονέ. Ναι, βέβαια, ναι. Χρόνια πολλά. Είναι αυτό πιστεύετε που τραβάει τον κόσμο και έρχεται εδώ? Είναι ωραίο μέρος εδώ. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος στο μήνυμά του προέτρεψε τον κόσμο να βιώσει και να γιορτάσει τη γέννηση της ελπίδας, της χαράς, της ζωής, το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού ως ένα προσωπικό γεγονός, υπενθυμίζοντας πως ο Χριστός έρχεται κάθε στιγμή της ζωής μας στα αδιέξοδα και τις δυσκολίες μας.